Έντονο παρασκήνιο πριν τη διπλωματική ρήξη Αθήνας-Λονδίνου. Το τηλεφώνημα για την ακύρωση της συνάντησης από την Downing Street. Η ενόχληση Μητσοτάκη και η σφοδρή κριτική από τα βρετανικά μέσα εναντίον του Ρίση Σούνακ. Από 40 κύματα οι ελληνοβρετανικές σχέσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Μάργαρετ Θάτσερ, Τόνι Μπλερ, Ρίση Σούνακ. Οι Βρετανοί που προκάλεσαν διπλωματικές κρίσεις μεταξύ των δύο χωρών. Με αλλαγές έκπληξη το φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Στο μισό το τέλος επιτιδεύματος για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μαχητό το τεκμήριο για όσους δέχονται να ελεγχθούν. Ποιοι εξαιρούνται. Χωρίς ρελαία ασφαλείας, ένα στα τέσσερα παλιά σπίτια. Οι φωνικές παγίδες που κρύβουν ηλεκτρολογικοί πίνακες. Τι πρέπει να προσέχουμε στους θερμοσύφωνες. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μια σημαντική διπλωματική ρήξη στις ελληνοβρετανικές σχέσεις προκλήθηκε από την απόφαση του Ρίση Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ενώ ακόμα και τα βρετανικά μέσα άσκησαν κριτική για τη στάση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Στην πολιτική επικαιρότητα κυριαρχούν οι εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς, καθώς οι 11 που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να κάνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, που έχει όλο το παρασκήνιο με τα όσα πρωτοφανή έγιναν στο Λονδίνο. Σημαντικές πληροφορίες έχει και ο Σεραφείμ Κοτρότσος. Βλέπουμε τον Αντώνη Γκιώκα με πλούσιο ρεπορτάζ από τις κινήσεις του Στέφανου Κασελάκη. Ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, έχει σημαντικές πληροφορίες για την ενόχληση της Ουάσιγκτον, για τα νέα τουρκικά παζάρια για τα F-16 και την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ενώ ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, Νίκος Νανούρης, θα μας μεταφέρει την εικόνα εγκατάλειψης της Αγίας Σοφιάς. Μαζί μου λοιπόν είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, που θα μας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το κρίσιμο παρασκήνιο χθες το βράδυ στο Λονδίνο. Πρώτα όμως, Γιώργο, θα παρακολουθήσουμε το βίντεο με όλες τις εξελίξεις για την διπλωματική ρήξη ανάμεσα σε Ελλάδα και Βρετανία. Με ένα αυστηρό μήνυμα εντός των διπλωματικών ορίων, που ξεπέρασε όμως με την πολιτική απρέπειά του ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στο φάουλ του Ρίση Σούνακ να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντησή τους λίγες ώρες πριν πραγματοποιηθεί. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, με σαφώς αιχμηρό ύφος, υπενθύμησε στον ένικο της Downing Street ότι το ραντεβού τους δεν είχε μόνο θεματική ατζέντα, αλλά θα απασχολούσαν και οι μεγάλες προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας, όπως η πόλεμη στη Γάζα και την Ουκρανία, η κλιματική κρίση και η μετανάστευση. Εκφράζω την ενόχλησή μου για το γεγονός ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη μας συνάντηση λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί. Οι θέσεις της Ελλάδος για το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα είναι γνωστές. Όποιος πιστεύει στην ορθότητα και το δίκαιο των θέσεών του, δεν φοβάται ποτέ την αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Το διπλωματικό ανθέρ του Ρίση Σούνακ ευνηδίασε την ελληνική αποστολή, που έλαβε την σχετική ειδοποίηση την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη οι επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα, σε τηλεφωνική επικοινωνία του με την επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του Έλληνα Πρωθυπουργού, Ανά Μαρία Μπούρα, γνωστοποιούσε την απόφαση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Israel and Hamas are discussing, I think Mitsotakis and Tsuna could discuss as well. Αυτό που δεν έχει προηγούμενο είναι να μην γίνεται μια συνάντηση επειδή υπάρχει μια ενόχληση ή μια διαφωνία. Σίγουρα νομίζω ότι δεν δείχνει σεβασμό. Όχι μόνο στον Πρωθυπουργό, γιατί ο Πρωθυπουργός εκπροσωπεί μια ολόκληρη χώρα. Μετά από μία μήνυ σύσκεψη στην ελληνική πρεσβεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε εκδήλωση προς τιμή του Γιώργου Σεφέρη, εξέφραζε με έμεσο τρόπο τις πρώτες αιχμές για την κίνηση του Βρετανού ομολόγου του, αναφερόμενος στο παράδειγμα της διπλωματικής δράσης του διακεκριμένου Έλληνα. Κυβερνητικές πηγές πάντως στέκονταν και στη δύσκολη πολιτικά συγκυρία για τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επίσης τις αρνητικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η ενέργεια του Ρίση Σούνακ εντός της Μεγάλης Βρετανίας. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι η βρετανική πλευρά αποφάσισε
να μην το συζητήσει. Με έναν τρόπο το λιγότερο άκομψο και άγαρμο διπλωματικά. Την ίδια στιγμή η απρέπεια Σούνακ προκάλεσε την ομόθυμη καταδίκη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι μια εθνική υπόθεση που αφορά την ιστορία ενός ολόκληρου λαού και ηθικό ζήτημα που αφορά την ξεδιάντροπη κλοπή πολιτισμικού πλούτου από τον φυσικό του χώρο. Απαιτούμε λοιπόν σεβασμό από όλους τους θεσμούς και στα δίκαιά μας. Είναι ένα ζήτημα εθνικό, ένα ζήτημα που υπερβαίνει κόμματα, πρόσωπα, κυβερνήσεις. Και εμείς είμαστε στην προτεραιότητα αυτού του αγώνα, διότι θεωρούμε ότι είναι δίκαιο, ό,τι αφορά την ανθρωπότητα, τον παγκόσμιο πολιτισμό, τα γλυπτά αυτά να επανενωθούν και να έρθουν στην κήτη της δημοκρατίας. Στην κυβέρνηση πάντως επιμένουν ότι δεν θα σταματήσουν οι διαβουλεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Λοιπόν, μαζί μου είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γιατί, Γιώργο, υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο παρασκήνιο πίσω από την ακύρωση αυτής της συνάντησης. Ένα διπλωματικό φάουλ του Βρετανού Πρωθυπουργού. Μία απρέπεια, όπως την χαρακτηρίζει καθαρά η Αθήνα από τα πρώτα λεπτά αυτής της κρίσης. Μια κρίση που διήρκησε 156 λεπτά, Βασίλη. Πάμε να δούμε το χρονολόγιο αυτής της κρίσης. Το ραντεβού λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Μεγάλη Βρετανία, τον κ. Στάρμερ, ξεκινούσε στις 7 το βράδυ. Περίπου 10 λεπτά αργότερα, με εντολή της Downing Street, ο Βρετανός πρέσβης στην Αθήνα, ο Matthew Lodge, επικοινωνούσε με την Άννα Μαρία Μπούρα, την επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, και ενημέρωνε ότι δεν θα γίνει το ραντεβού, το οποίο ήταν να πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι στις 3 παρατέτατο. Περίπου 2 λεπτά αργότερα, σε νεότερη επικοινωνία, αντιπροτεινόταν στον Πρωθυπουργό, πάλι μέσω του ίδιου διπλωματικού διάβλου, να συναντηθεί με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, τον κύριο Ντάουντεν. Μια πρόταση προφανώς που δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή, παρότι πρέπει να σου πω εν συντομία ότι από την Downing Street προσπαθούσαν με έντεχνες διαρροές να εμφανίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει αποδεχθεί αυτή την αντιπρόταση. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι αφού πέρασαν κάποια λεπτά και αφού έγινε μία μίνι σύσκεψη στην ελληνική πρεσβεία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους στενούς του συνεργάτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια παρακολούθησε την εκδήλωση πάλι στην ελληνική πρεσβεία για τον Γιώργο Σεφέρη, και θέλοντας να προλάβει η Αθήνα και η ελληνική αποστολή την επίσημη ανακοίνωση της βρετανικής πλευράς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 9:16 το βράδυ με τη δήλωσή του ξεκαθάριζε το τοπίο και προφανέστατα εξέπεμε ένα αυστηρό μήνυμα με το οποίο απαντούσε στην απρέπεια του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ένα κρίσιμο διπλωματικό δίωρο, Γιώργο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντως, κυρίες και κύριοι, Μορφίχινο Στιβάδας παίρνουν τα επικριτικά σχόλια του Βρετανικού τύπου για την διπλωματική απρέπεια του Ρίση Σούνακ, ο οποίος ακύρωσε την τελευταία στιγμή τη συνάντηση που είχε προγραμματίσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιδράσεις για τη στάση του Βρετανού Πρωθυπουργού δεν ήρθαν μόνο από τα κανάλια και τις εφημερίδες της Βρετανίας, καθώς εναντίον του ξέσπασαν πολλοί χρήστες και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Θέση όμως κατά του Σούνακ πήραν και πολύ διάσημοι. A grown man responds by saying, "Right then, well I'm cancelling the meeting." Για παιδιάστικη συμπεριφορά και ανώριμη αντίδραση κατηγορούν ακόμα και τα βρετανικά μέσα τον Ρίση Σούνακ μετά την απαράδεκτη στάση του Βρετανού Πρωθυπουργού απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έδρασε ως ένα πεισματάρικο 8χρονο αγόρι, σχολιάζει ο δημοφιλής ραδιοφωνικός παραγωγός James Bob. At the very, very, very top of the British government, a fully grown man has just acted in a way that reminds me of nothing more than an 8-year-old boy taking his football home when the rest of us refuse to let him be center forward. Τα Ελγίνια μάρμαρα πρέπει να εκτεθούν στο φυσικό τους περιβάλλον. Δεν έχει να κάνει με την ιδιοκτησία, αλλά με το πού μπορεί κανείς να εκτιμήσει καλύτερα την αξία των μαρμάρων. It's clear that the Greek Prime Minister is baffled and annoyed at this cancellation. Η ελληνική τραγωδία του Ρίση Σούνακ. Οι έντονες επικρίσεις του βρετανικού τύπου απέναντι στη διπλωματική απρέπεια του Σούνακ, που προσβάλλει εκτός από την Ελλάδα και την ίδια τη Μεγάλη Βρετανία, λαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας στη γυραιά Αλβιώνα. Τα μεγαλύτερα μέσα να μιλούν ανοιχτά για σνομπάρισμα του Βρετανού Πρωθυπουργού προς τον Έλληνα ομόλογό του. What's going on with the Greek Prime Minister this morning? Have we snubbed him? Prime Minister wasn't able to meet the Greek Prime Minister. He was offered a meeting with the Deputy Prime Minister, which proved not to be possible for him to take up. Greeks have taken
offence. They say that this meeting was cancelled at the 11th. Ο Σούναξ νομπαρεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη διαμάχη για τα Ελγίνια Μάρμαρα. Την οργή τους για το διπλωματικό φάουλ του ειδικής καταγωγής Βρετανού πολιτικού εκφράζουν οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Σούνακ είναι ένας δηλός. Πρέπει να επιστρέψει τα γλυπτά στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. A diplomatic row has broken out tonight between the British and Greek governments over the Elgin Marbles. Η συμπεριφορά του Σούνακ είναι αντιεπαγγελματική, αγενής και παιδιάστικη. Μια παγκόσμια ντροπή. Παρετήσου τώρα. Εξαιρετικά κακή διπλωματία. Οι Βρετανοί πρωθυπουργοί δεν προχωρούν σε τέτοιες προσβολές σε φίλους ομολόγους τους. Δεν ήταν όμως μόνο οι ανώνυμοι χρήστες των κοινωνικών δικτύων που ξέσπασαν εναντίον του Βρετανού Πρωθυπουργού, που στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων και του ρόλου του ως οικοδεσπότη του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, όπως η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ και η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός και σκηνοθέτης Μία Βαρντάλος. Αγαπητό Βρετανικό Μουσείο, θα εκτιμούσαμε τα κλεμμένα γλυπτά μας πίσω στον Παρθενώνα που ανήκουν. Σας ευχαριστούμε, Ελλάδα. Θα έρθω να τα πάρω ίδια, έχω μεγάλη τσάντα. Είναι σοκαριστικό. Αυτό είναι η μόνη λέξη. Είναι ένα μεγάλο λάθος για τον Σούνακ. Πολύ αγενής. Η ομαδική καταδίκη για την απόλυτη έλλειψη σεβασμού του Βρετανού πολιτικού απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό προκάλεσε αίσθηση τόσο εντός όσο και εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, κάνοντας πολλούς να μιλήσουν για παντελή έλλειψη διπλωματικού και πολιτικού τάκτ. Από 40 κύματα έχουν περάσει οι ελληνοβρετανικές σχέσεις, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες δεκαετίες. Μαζί μου είναι ο Δημήτρης Κρικέλας. Δημήτρη, ποτέ δεν ήταν ανέφελες οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών. Ναι, ακριβώς, Βασίλη. Και θα ξεκινήσουμε από την δεκαετία του 80 και από τις σχέσεις οργής ανάμεσα στον Ανδρέα Παπανδρέου και την Μάργαρετ Θάτσερ. Μία περίοδος η οποία έχει χαρακτηριστεί, αν θέλεις, από επικές ατάκες αλλά και συγκρούσεις, με αφορμή κυρίως τα μεσογειακά προγράμματα, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μάλιστα, να αποχωρεί από το δείπνο ηγετών στην διάσκεψη στο Λονδίνο το 1984, ενώ ένα ακόμη επεισόδιο θέλει τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό, τότε πρόεδρος της ΕΟΚ την χρονιά εκείνη, να μην επισκέπτεται την Αθήνα στον κύκλο περιοδιών στην Ευρώπη, και τον Ανδρέα Παπανδρέου λίγους μήνες αργότερα να απαντά στείνοντάς της για αρκετή ώρα σε ένα ραντεβού για πρωινό στην Downing Street. Από εκεί και πέρα θα πάμε στην δεκαετία του 2000, Κώστας Σιμίτης και Τόνι Μπλερ, όπου εκεί τους πρόδωσε η Κάμερα σε μια συνόδο κορυφής το 2003. Αφορμή ήταν και πάλι τα γλυπτά του Παρθενώνα, με την κάμερα της CBU να καταγράφει έναν διάλογο που είχαν οι δύο ηγέτες, με τον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό και παραμονές των ελληνικών εκλογών να ζητά από τον Τόνι Μπλερ κάτι σε ό,τι έχει να κάνει μια συμφωνία με τα γλυπτά του Παρθενώνα, και όπως είχε πει τότε χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να είχε φανεί έτσι χρήσιμο. Και φτάσαμε στο σήμερα, φτάσαμε στο 2023, σε αυτήν την λονδρέζικη απρέπεια του Ρίση Σούνακ απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με όλες τις συνέπειες και όσα έχουν συμβεί, που παρακολουθήσαμε και στο βίντεο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πάω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο στον Σεραφείμ Κοτρότσο, διότι ήταν μια ξαφνική διπλωματική ρήξη η Σεραφείμ. Ήρθε από το πουθενά, νομίζω, όλο αυτό. Τι ήταν αυτό που προκάλεσε, πιστεύεις, την αντίδραση του Βρετανού Πρωθυπουργού, και μάλιστα από μια χώρα, είναι η Βρετανία, που θεωρητικά αντέχει όλες τις απόψεις. Δηλαδή, μπορεί και συζητά όλα τα επιχειρήματα. Ναι, θα έλεγε κανείς όμως, Βασίλη, εγώ το βάζω και σαν δοκιμασία. Ποιος θυμάται πραγματικά τους Βρετανούς πρωθυπουργούς μετά το Brexit και μετά τον David Cameron, άντε και μετά τον Boris Johnson? Έχουν παρέλθει, θέλω να πω, έκτοτε 3-4 πρωθυπουργοί. Είναι πρωθυπουργοί μιας χρήσεως, όπως τους ονομάζουν και στην Αγγλία. Ο κύριος Σούνακ θα είναι ένας τέτοιος πρωθυπουργός. Σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα, η Βρετανία θα πάει σε εκλογές και ο κύριος Σούνακ, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα χάσει παταγωδώς 20 μονάδες μπροστά. Είναι η εργατική του κυρίου Κιρ Στάρμερ, που είδε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπό την έννοια αυτή, το momentum, το εσωτερικό πολιτικό momentum για τον Ρίση Σούνακ ήταν και είναι εξαιρετικά αρνητικό. Ουσιαστικά, όπως πληροφορούμε και από βρετανικές πηγές, ο Σούνακ αντελήφθη μετά την συνέντευξη Μητσοτάκη στο BBC One και ειδικά μετά το επιχείρημα της Μόνα Λίζα, που θα σου πω ότι ήταν ένα επιχείρημα που πέρασε πολύ στα βρετανικά social media. Φοβήθηκε λοιπόν ξαφνικά ότι στην κοινή συνέντευξη τύπου,
που ο Μητσοτάκης, ορθώς και δικαίως, ας μην γελιόμαστε, ένας από τους βασικούς λόγους που πήγε στο Λονδίνο ο Μητσοτάκης, είναι και γι' αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια το θέμα της επιστροφής των γλυπτών με κάποια μορφή, καλή ή κακή θα το συζητούσαμε σε μια άλλη περίπτωση, αλλά είναι το θέμα της βασικής του ατζέντας απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία. Φοβήθηκε λοιπόν ότι στην κοινή συνέντευξη τύπου ο Μητσοτάκης θα έβαζε το θέμα με τον ίδιο επιτυχημένο τρόπο και εκεί δεν θα είχε τι να πει. Προσπάθησε λοιπόν να κάνει αυτή την στραβοτιμονιά, αυτή τη διπλωματική απρέπεια, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός όρος, για να αποφύγει αυτό το πράγμα. Αυτός είναι ο ένας λόγος, ο εσωτερικός πολιτικός. Ήθελε ταυτόχρονα με αυτήν την διπλωματική απρέπεια να απευθυνθεί, να δείξει τέλος πάντων και να απευθυνθεί στο συντηρητικό, στο εθνικιστικό ακροατήριο. Σε μια κοινωνία Βρετανική, Βασίλη, που οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι τίνει υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο επόμενος λόγος, και είναι σημαντικός επίσης, είναι η σαφής φιλοτουρκική θέση που παίρνει η Μεγάλη Βρετανία. Πάντοτε οι Βρετανοί με τους Τούρκους είχαν πολύ καλές σχέσεις. Εσχάτως όμως αποκτούν από ό,τι φαίνεται και μια αμυντική συμφωνία. Ήδη έχουν υπογραφεί κάποια προσύμφωνα στην Άγκυρα την προηγούμενη εβδομάδα. Σε μια προσπάθεια των Τούρκων, αφού δεν μπορούν να πάρουν F-16, δεν μπορούν να πάρουν F-35, να πάρουν Eurofighter και Βρετανικές φρεγάτες. Όλο αυτό είναι το υπόβαθρο αυτής της διπλωματικής απρέπειας που είδαμε να εξελίσσεται στο Λονδίνο. Δεν έπεσε από τα σύννεφα που έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτό το θέτει η Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πολλές δεκαετίες, αιώνες ενδεχομένως. Επαναλαμβάνω ότι αλλά στο Λονδίνο γι' αυτό πήγε ο Μητσοτάκης. Προφανώς. Αλλά πάντως, Σεραφείμ, παρατηρήσαμε και κάτι ακόμα και είναι άξιο αναφοράς, διότι είδαμε ότι αυτή η θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού έτυχε τη απόλυτη στήριξη από σύσσωμα την ελληνική αντιπολίτευση. Προσπαθούσα να θυμηθώ σήμερα το πρωί πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε ένα αραγές εθνικό μέτωπο σε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ομολογώ ότι πρέπει να πάω πάρα πολύ πίσω. Με ευθύνη και των δύο κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας ενίοτε και του ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση και εδώ οφείλω να επισημάνω ότι με την χθεσινοβραδινή, πολύ γρήγορη, πολύ έγκαιρα ανάρτησή του ο Στέφανος Κασελάκης έδειξε ότι ουσιαστικά σκοπεύει σε αυτά τα θέματα να κινηθεί εντελώς διαφορετικά από ό,τι ενδεχομένως είχαμε συνηθίσει κάποια άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όχι τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έπαιζε σε αυτό το επίπεδο θετικά. Ο Κασελάκης το πήγε ένα βήμα πιο κάτω, πολύ θετικά. Και ο Ανδρουλάκης βεβαίως. Ομολογώ λοιπόν ότι ήταν μια εξαιρετικά πιστεύεις θετική ότι συγκυρία. Θα μας βγει θετικά όλο αυτό το οποίο έγινε, όλη αυτή η διπλωματική απρέπεια του συνακλίνοντας Σεραφείμ? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ναι. Πιστεύω απόλυτα ότι αν η ελληνική κυβέρνηση χειριστεί κατάλληλα το momentum, γιατί ο Σούνακ τι έκανε, πέτυχε χωρίς αν το θέλει, ναι, μια ένταση της διεθνοποίησης του θέματος και μάλιστα με τρόπο που να προβάλλονται οι ελληνικές θέσεις ως αυτονόητες, ως δίκαιες. Αν το χειριστεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά, το Μέγαρο Μαξίμου, η κυβέρνηση συνολικά, το Υπουργείο Πολιτισμού, με τον καλύτερο τρόπο μπορεί αυτή η διπλωματική απρέπεια να είναι εφαλτήριο για την ενεργοποίηση και επιτάχυνση της διεκδίκησης των γλυπτών. Σεραφείμ, σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την πρώτη του συνάντηση θα έχουν σε λίγη ώρα οι 11 βουλευτές που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ ώστε να καθορίσουν το όνομα της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και τις αρμοδιότητες των στελεχών μέσα στο καινούργιο κόμμα. Οι διεργασίες τρέχουν με πυρετόδεις ρυθμούς, καθώς ο νέος πολιτικός φορέας θέλει να πάρει το βάπτισμα του πυρός στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Αντίστροφα, μετράει πλέον ο χρόνος για το σχηματισμό της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας των 11 βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς το βράδυ στις 8 θα πραγματοποιήσουν μια συνάντηση που αναμένεται να επισφραγίσει το εγχείρημά τους. Εκεί θα οριστικοποιηθεί ο ρόλος του κάθε βουλευτή, με όλες τις πληροφορίες να κλείνουν στο ότι επικεφαλής θα είναι ο Αλέξης Χαρίτσης. Ενώ φαίνεται πως θα καταλήξουν και στο όνομα του σχηματισμού. Μας ενδιαφέρει η συγκρότηση μιας σοβαρής, μαχητικής, μοντέρνας, νεανική στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας,
Μας ενδιαφέρει ένα ευρύ ψηφοδέλτιο. Θα συνεδριάσουμε, θα προχωρήσουμε όλες τις διαδικασίες με τρόπο σταθερό και στέρεο, έτσι ώστε η νέα κοινοβουλευτική ομάδα η οποία θα δημιουργηθεί να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, στις ευθύνες της και στις προσδοκίες. Ταυτόχρονα η ομάδα των 11 υπεραμείνεται της επιλογής της να αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου, με τα στελέχη της να αφήνουν αιχμές για την πολιτική και τη ρητορική του Στέφανου Κασελάκη και της νέας ηγετικής ομάδας. Τον τόνο, το ρυθμό και την πολιτική στρατηγική τη δίνει πλέον ο κύριος Κασελάκης και η νέα ηγετική ομάδα η οποία έχει διαμορφωθεί. Σε κάθε ευκαιρία τα στελέχη που εγκατέλειψαν το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη ξεκαθαρίζουν ότι επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα πολιτικό φορέα που μακροπρόθεσμα θα είναι σε θέση να διεκδικήσει το ρόλο της κυβερνώσεως αριστεράς. Θέλουμε ένα κόμμα το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή μεγαλόπνο και υπερφύαλο και προφανώς δεν είναι του άμεσου μέλλοντος, αλλά στη στόχευσή μας είναι η κυβερνώσα αριστερά. Η ομάδα των 11 ζεσταίνει ήδη τις μηχανές της για τη μάχη του προϋπολογισμού, όπου θα πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση ως κοινοβουλευτική ομάδα. Στον ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται για τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, κυρίες και κύριοι, και σήμερα είχαμε μια νέα αλλαγή στάσης από τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος τώρα βλέπει θετικά το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πληροφορίες έχει ο πολιτικός μας συντάξης, Αντώνης Γιώκας. Αντώνη. Είναι η τρίτη φορά, Βασίλη, σε διάστημα λιγότερο των 30 ημερών, που αλλάζει θέση ο κύριος Κασελάκη σχετικά με το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων που άφησε κληρονομιά η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα με υπουργό οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο. Θα το δούμε γιατί στη συνέχεια του τονίζω, και για το οποίο αναφέρθηκε σήμερα μιλώντας στο οικονομικό συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Κασελάκης σήμερα είπε ότι χάρη στο μαξιλάρι έχει πάρει χώρα την επενδυτική βαθμίδα. Πριν από μερικές ημέρες είχε στην πραγματικότητα αδειάσει τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, λέγοντας ότι ήταν μια πολύ μνημονιακή επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και στην πραγματικότητα τότε δέχτηκε πάρα πολλά πειρά, διότι σημειώθηκε ότι επιτέθηκε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα στην πραγματικότητα και όχι εναντίον του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Σήμερα λοιπόν ξανά άλλαξε άποψη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο Στέφανος Κασελάκης και επιστρέφουμε, Αντώνη. Επενδυτική βαθμίδα, ανέφερε ο υπουργός. Ευπρόσδεκτη. Είναι όντως μεγάλο κατόρθωμα για τη χώρα. Αλλά η ίδια ανάλυση τη Standard & Poor's έλεγε για το πόσο ευάλωτη και μη εξωστρεφής είναι η χώρα. Για το τεράστιο έλλειμμα τρεχούσων συναλλαγών. Και ναι, για το τεράστιο μαξιλάρι που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι ο λόγος που έχουμε την επενδυτική βαθμίδα. Αντώνη, την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη μία μάχη, μία κόντρα ανάμεσα σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για την κεντροαριστερά. Οι σχέσεις των δύο παραμένουν παγωμένες και ήταν χαρακτηριστική η εικόνα που είδαμε χθες ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη σε εκδήλωση, που μόλις με το ζόρι αντάλλαξαν μία χειραψία. Και είναι αυτό που λένε μάλλον, ότι μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις. Μια παγωμένη χειραψία χθες στο έδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου οι δύο άντρες βρέθηκαν, είχαν ένα τέτα-τέτ, το τρίτο γι' αυτό τον τελευταίο μήνα που είχαν οι δυο τους, και στην πραγματικότητα απέφυγαν να έχουν οποιαδήποτε άλλη επαφή πέραν της τυπικής χειραψίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης δεν σηκώθηκε καν από τη θέση του για να χαιρετήσει τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Αυτό έγινε χθες 27 Νοεμβρίου. Τι έχει μεσολαβήσει νωρίτερα? Λοιπόν, στις 6 Νοεμβρίου στη Βουλή έχουμε τη συνάντηση των δύο ανδρών, όπου προσπάθησαν και φάνηκε τότε να βρίσκουν κοινό βηματισμό για μια σειρά από ζητήματα, όπως είναι η τραγωδία των Ντεμπών και προφανώς οι ανεξάρτητες αρχές και κυρίως το θέμα των παρακολουθήσεων. Ναι. Την επομένη 7 Νοεμβρίου τεινάζονται όλα στον αέρα με τη δήλωση που κάνει για τον κύριο Κώστα Σιμίτη ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Υπάρχει και άλλη μία συνάντηση, η πρώτη που είχαν οι δύο άντρες, είναι στη Θεσσαλονίκη, στην παρέλαση, στην 28η Οκτωβρίου. Τότε είχαν ένα σύντομο τέτα-τέτ, περίπου 1-1,5 λεπτό, και φάνηκε ότι στην πορεία θα μπορούσαν να έχουν και κάποιες άλλες επαφές. Όπως είπαμε, τεινάχθηκαν όλα στον αέρα με μια δήλωση. Και προεξοφλείται μάλλον μια πολύ μεγάλη σύγκρουση στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό ανάμεσα στους δύο, Αντώνη. Προφανώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, διότι συνεχίζονται και σήμερα οι απελευθερώσεις ομήρων μετά την διήμερη παράταση που αποφασίστηκε. Πάμε στον Τάσο Μαγιόπουλο, που έχει πληροφορία, Τάσο.
Υπάρχουν πληροφορίες λοιπόν από Ισραηλινά μέσα, Βασίλη, πως αυτή τη στιγμή είναι σε ενεξελίξη η διαδικασία παράδοσης των ομήρων τον Ερυθρό Σταυρό, ψάχνοντας του Ερυθρού Σταυρού, στις δυνάμεις του Ισραηλινές που βρίσκονται στη Ράφα, στο πέρασμα της Ράφα. Αυτά δεν επιβεβαιώνονται επισήμως. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει αυτή η διαδικασία που βρίσκεται ενεξελίξη. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μια αναφορά της Ερυθράς Μυσελίνου πως δεν έχει επιτραπεί είσοδος σε κάποια φορτηγά που μεταφέρουν καύσιμα εντός της λωρίδας της Γάζας. Μένει να δούμε αν αυτό αληθεύει. Ωστόσο, πριν από λίγες ώρες είχε βγει η είδηση πως υπήρξε ένα σπάσιμο της κατάπαυσης του πυρός. Οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη. Οι Ισραηλοί λένε πως δέχθηκαν επίθεση οι δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού από εκρηκτικούς μηχανισμούς αλλά και πυροβολισμούς στη Βόρεια Γάζα. Η Χαμάς βέβαια λέει ότι πρώτα το Ισραήλ έσπασε την εκεχηρία και γι' αυτό υπήρξαν ανταπέδωσαν τα πυρά οι άντρες της. Να πούμε λοιπόν ότι πριν από λίγο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε πως θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας στη λωρίδα της Γάζας. Ο πρώτος είναι η απελευθέρωση των ομήρων και ο δεύτερος είναι η ολοκληρωτική εξάλληψη της Χαμάς τόσο εντός, τόσο μάλλον πάνω, όσο και κάτω από τη γη. Να δούμε, Τάσο, τι θα συμβεί μετά το τέλος αυτής της διήμερης παράτασης για την εκεχηρία και την απελευθέρωση των ομήρων. Σε ευχαριστώ πολύ. Συγκλονιστικές προσωπικές ιστορίες, κυρίες και κύριοι, ομήρων που απελευθερώθηκαν από τα χέρια των τρομοκρατών βλέπουν τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας. Αδέλφια που συναντούν και πάλι τους γονείς τους, παιδιά που πέφτουν με δάκρυα στα μάτια στη ζεστή αγκαλιά της μητέρας τους μετά από πολλές εβδομάδες που ήταν κρατούμενοι στα χέρια της Χαμάς. Η αγκαλιά της μητέρας τους γίνεται το πιο ζεστό και ασφαλές καταφύγιο. Η 15χρονη Ντάφνα και η 8χρονη Έλα συναντούν ξανά τη μητέρα τους έπειτα από 7 εβδομάδες αγωνίας. Καμιά τους δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Οι τρομοκρατές της Χαμάς απήγαγαν τα δύο κορίτσια μέσα από το σπίτι τους στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ και δολοφόνησαν τον πατέρα τους. Our sweet 16 years old Sahar and our wonderful 12 years old Erez have returned to us safely. Δύο ακόμη παιδιά αφήνονται ελεύθερα από τη Χαμάς. Η Σαχάρ και ο Ερέζ από την οικογένεια Καλντερών είναι πια ελεύθεροι να γυρίσουν στους συγγενείς τους. Πιάστηκαν όμοιροι όταν οι τρομοκράτες επιτέθηκαν στο κιμπούτς Νίρ Οζ. Ο πατέρας του Σόφερ βρίσκεται ακόμη στα χέρια της Χαμάς. More than anything, we pray for the safe and speedy return of our beloved Ofer Calderon, Sar and Erez's father, who is still in danger. Δύο αδελφάκια, ο Γιακίλ και ο Οριακόφ, ήταν μόνα τους όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν στο σπίτι τους στο κιμπούτς Νίρ Οζ. Η μητέρα τους, συντετριμένη και απελπισμένη, έκλεισε τον πόνο της σε ένα βίντεο με την αναπαράσταση της αρπαγής των παιδιών της, ελπίζοντας πως κάποια στιγμή θα γυρίσουν ξανά κοντά της. Even though my son was trying hard to hold it closed, the door to the safe room was pushed open. Last I heard was my youngest saying, "Don't take me, I'm too young." Τα δύο παιδιά έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής. Ο εφιάλτης των ίδιων και της μητέρας τους τελειώνει. Σύμβολο της επιστροφής στην αγκαλιά της μητέρας γίνεται και ο 12χρονος Σεϊτάν Γιαχαλόμη. Βγαίνει από το λεωφορείο που μετέφερε τους ομήρους και ορμά στο πιο ασφαλές του καταφύγιο. Η θεία του καταγγέλει ότι έζησε φρικαλαιότητες στα χέρια των τρομοκρατών. Όχι μόνο οι συγγενείς τους, αλλά και ο καλύτερος τετράποδος φίλος τους περιμένε την οικογένεια Μπροντούτς στο νοσοκομείο Σνάιντερ. Τρία αγγελούδια, ο 4χρονος Σόρια, ο 8χρονος Γιουβάλ και η 10χρονη Όφρη γυρνούν μαζί με τη μητέρα τους στην πιο γλυκιά συντροφιά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εικόνες ντροπής και θλίψης έρχονται από την Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, καθώς, όπως θα μας πει ο ανταποκριτής μας Νίκος Νανούρης, βίντεο Νίκο δείχνει να πέφτουν δίπλα σε επισκέπτες κομμάτια από τον Τρούλο, βάζοντάς τους σε κίνδυνο. Μια εικόνα εγκατάλειψης, Νίκο, από την ώρα που ο Ερντογάν αποφάσισε να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τέμενος. Βασίλη, σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται στο φως δημοσιότητας για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Αγιά Σοφιά. Η εφημερίδα Πυργίου έφερε στην επιφάνεια ένα βιντεολειπτικό υλικό το οποίο χρονολογείται από το Σεπτέμβριο του 2022 και φαίνεται, όπως βλέπουμε στα πλάνα μας, κομμάτια από τον Τρούλο να αποκολούνται και να πέφτουν στο έδαφος της Αγίας Σοφίας. Εκεί βρισκόταν στο σημείο επισκέπτες, οι οποίοι βλέπουμε ότι φεύγουν έντρομοι υπό το φόβο ότι θα πέσουν και άλλα κομμάτια. Στην εφημερίδα μίλησε ο διευθυντής του Συμβουλίου της Ιστορίας Τέχνης, ο οποίος έκρουσε το καμπανάκι κινδύνου. Μίλησε ότι στον επόμενο σεισμό, αν δεν αποκατασταθεί, η Αγία Σοφία μπορεί να καταρρεύσει. Ζητάει άμεση
επίλυση με το θέμα του Τρούλου, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι αναπνοές εκατοντάδων ατόμων την ίδια στιγμή μειώνουν τη χρονική διάρκεια του μνημείου. Ελληνικό, μόλις ένα μέτρο μακριά, ούτε ένα μέτρο μακριά από τους επισκέπτες της Αγίας Σοφιάς δεν έπεσε αυτό το κομμάτι. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο επικίνδυνο είναι. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πάμε στον Δημήτρη Κρικέλα, διότι Δημήτρη, πριν από λίγο είχαμε συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό του, τον Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Ακριβώς, Βασίλη, στις Βρυξέλλες και λίγο πριν την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ υπήρξε ένα σύντομο έτσι ολιγόλεπτο τέτα-τέτα ανάμεσα στον Γιώργο Γεραπετρίτη και στον Χακάν Φιντάν, το οποίο απαθανάτησε ο φωτογραφικός φακός, όπως βλέπουμε, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών μαζί με τον Γιενς Στόλτεμπεργκ και μαζί τους ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αλλά και ο Σουηδός ομόλογός τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιον 24, οι δύο άνδρες στο σύντομο αυτό ραντεβού, τέτα-τέτ το οποίο είχαν, συζήτησαν για την φάση την οποία βρίσκεται η πορεία ένταξης της Σουηδίας στην Βόρειο Ατλαντική Συμμαχία. Να υπενθυμίσουμε ότι εκκρεμεί η απόφαση της τουρκικής Έθνος Συνέλευσης και με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας νωρίτερα να δηλώνει και να εκφράζει την ελπίδα ότι σύντομα η Συμμαχία θα υποδεχτεί τη Σουηδία ως νέο μέλος της. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κύριος Φιντάν και ο κύριος Γεραπετρίτη συζήτησαν και για το επερχόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, για τις τελευταίες λεπτομέρειες, οι οποίες αναμένεται να έχουν έτσι μπει τα επόμενα 24 ώρα και με τις δύο πλευρές, όπως φαίνεται, να βρίσκονται σε μια έτσι συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ο Ερντογάν συνεχίζει το δικό του ανατολίτικο παζάρι. Σύνδεση με την Ουάσιγκτον και τον ανταποκριτή μας Μιχάλη Γνατίου. Μιχάλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Ο Τούρκος Πρόεδρος πιέζει για την απόκτηση των F-16. Δεν περνά το νομοσχέδιο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Παζαρεύει δηλαδή για να πάρει αυτό που θέλει. Κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει εκνευρίσει τους Αμερικανούς. Ναι, Βασίλη, καλησπέρα. Η Τουρκία ασκεί εκβιασμό στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν για να επιτρέψει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Πρέπει προηγουμένως να λάβει την έγκριση για τα μαχητικά F-16. Ένα αίτημα βέβαια που παραμένει παγωμένο, καθώς το State Department μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν το έχει στείλει επίσημα στο Κογκρέσο για έγκριση. Όλες οι πληροφορίες από την Ουάσιγκτον αλλά και από τις Βρυξέλλες, όπου διεξάγεται η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, συγκλίνουν ότι η Τουρκία έθεσε το θέμα επίσημα στους Αμερικανούς, οι οποίοι λογικό είναι, Βασίλη, να το φυσάνε και να μην κρυώνει. Οι Αμερικανοί έλπιζαν ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θα υλοποιούσε στις αρχές Οκτωβρίου την υπόσχεση που είχε δώσει στους εταίρους του στο ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Δεύτερον, είχε δώσει και άλλες υποσχέσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν είχε λάβει ισχυρές διαβεβαιώσεις από τον Χακάν Φιντάν ότι η Σουηδία θα γινόταν δεχτή στη Δυτική Συμμαχία σε αυτή τη σύνοδο που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Ούτε αυτή η υπόσχεση υλοποιήθηκε. Ο κύριος Μπλίνκεν είναι πλέον πολύ εκτεθειμένος και έναντι του πρόεδρου Μπάιντεν και έναντι του Κογκρέσου, διότι είναι αποδέκτης ενός άνευ προηγουμένου εκβιασμού από σύμμαχο, υποτίθεται, χώρα, χωρίς να αντιδρά αποτελεσματικά. Οι δημόσιες δηλώσεις του δείχνουν ένα φοβισμένο υπουργό. Σίγουρα δεν δείχνει ότι είναι υπουργός μιας υπερδύναμης. Σήμερα συνάντησε τον Τούρκο ομολογό του, από τον οποίο φαίνεται ότι έλαβε ακόμα μια αιώλη υπόσχεση, πάντα όμως συνδεδεμένη με τα F-16. Στην ανακοίνωση του State Department σημειώνεται ότι ο κύριος Μπλίνκεν και ο Χακάν Φιντάν συζήτησαν τη σημασία της μακροχρόνιας συνεργασίας των ΗΠΑ και της Τουρκίας ως συμμάχων του ΝΑΤΟ και την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στη Δυτική Συμμαχία, κάτι που επανέλαβε, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο Υπουργός Μπλίνκεν, ότι θα πρέπει να συμβεί το συντομότερο δυνατό. Από την πλευρά του Φιντάν δεν έκανε καμία απολύτως αναφορά για το θέμα, Βασίλη. Αναφορικά τώρα με το θέμα της πώλησης των F-16, παραμένει, όπως είπαμε, παγωμένο. Οι τέσσερις νομοθέτες που πρέπει να υπογράψουν για να αγοράσει η Τουρκία τα αμερικανικά μαχητικά παραμένουν σταθεροί στις θέσεις τους. Όχι στα F-16, παρά μόνο αν η Τουρκία δεχθεί τους όρους που έχουν τεθεί και βεβαίως δεχθεί και την ένταξη της Σουηδίας. Ανάμεσα σε αυτούς τους όρους είναι και οι απειλές εναντίον της Ελλάδας. Σε αυτά τα εμπόδια προσθέθηκε ακόμα ένα. Το εβραϊκό λόμπι τάσσεται αναφανδόν εναντίον κάθε στρατιωτικής ενίσχυσης της Τουρκίας από τις ΗΠΑ λόγω της στάσης της στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς. Επιπρόσθετα, το εβραϊκό λόμπι αναμένεται να ξεκάθαρη θέση υπέρ των τρομοκρατών, Μιχάλη, προφανώς. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και επιπρόσθετα πληροφορηθήκαμε ότι το εβραϊκό λόμπι αναμένεται να ζητήσει από το Λευκό Οίκο να τιμωρήσει την Τουρκία για την υποστήριξη της σε μια οργάνωση
που το State Department χαρακτηρίζει τρομοκρατική. Το State Department έχει καταθέσει και κυρώσεις εναντίον της Χαμάς. Διπλωματική πηγή στην Ουάσιγκτον υποστήριξε πάντως ότι η Τουρκία βρίσκεται υπό τεράστια πίεση για τη Χαμάς. Τόνισε μάλιστα ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας για να ξεφύγει από αυτή την πίεση. Θα φανεί η Βασίλη τις επόμενες λίγες εβδομάδες. Να δούμε λοιπόν αν θα το κάνει, γιατί το ακύρωσε ο ίδιος ο Ερντογάν τελευταία στιγμή την ψήφιση του νομοσχεδίου. Στην Τουρκία, προφανώς, Μιχάλη. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ανατροπές στη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών φέρνει η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Το τέλος επιδιδρεύματος μειώνεται κατά 50% για όλους, ανεξάρτητα από το εισόδημα που θα δηλώσει. Όμως, αν κάποιος έχει κέρδη κάτω από το ελάχιστο τεκμαρτό των 10.920 ευρώ, για να το θα πρέπει να δεχθεί πρώτα τον έλεγχο της εφορίας. Παρά τη θυελλά αντιδράσεων που προκάλεσε στις τάξεις των ελευθερών επαγγελματιών το νομοσχέδιο για τη φορολόγησή τους, εισέρχεται στη Βουλή προς επεξεργασία. Στο νέο κείμενο που προέκυψε από τη δημόσια διαβούλευση, ξεχωρίζουν 4 τροποποιήσεις. Το Οικονομικό Επιτελείο έχουν ήδη έτοιμη τη διάταξη που προβλέπει την οριζόντια μείωση κατά 50% στο τέλος επιδιδεύματος για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε δηλώσεις του σημείωσε πως το τέλος θα καταβληθεί για 2 ακόμα χρόνια προτού καταργηθεί. Για να μην θεωρηθεί ότι γίνεται διάκριση εις βάρος αυτών που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα, η μείωση του θα είναι για όλους το ίδιο, 50%. Και θα είναι για 2 χρόνια. Όπως αποφασίστηκε από το Οικονομικό Επιτελείο, δεν θα ισχύει το τεκμήριο σε όσους επαγγελματίες θεωρούν ότι τους αδικεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα δεχθούν να υποβληθούν σε εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο. Πιο αναλογικό θα είναι το τεκμήριο βάση τζίρου, ώστε να μην αδικούνται οι μικρότερες επιχειρήσεις ιδιοτικημένου. Εμείς δεν συμφωνούμε με όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να φορολογούμαστε βάσει των βιβλίων και από εκεί και πέρα. Αυτό που λέει ότι αν διαφωνούμε να μας ελέγξει σε βάθος πενταετίας, σίγουρα κανένας δεν το κάνει. Μείωση τεκμηρίου κατά 50% θα προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τις ειδικές κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα σχολικά κηλικία και τα άτομα με αναπηρία. Για το τέλος επιδιδεύματος πρόκειται για μνημονιακό νόμο που κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει καν. Θετικό είναι ότι μειώνεται κατά 50% και στα 2 χρόνια καταργείται. Οι μέχρι τώρα αλλαγές που έχουμε ακούσει βελτιώνουν την κατάσταση, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αρκετές. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το 71% των ελευθέρων επαγγελματιών δηλώνει μικρότερο εισόδημα από όσα εισπράττει ένας μισθωτός που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, και το 27% των ελευθέρων επαγγελματιών δηλώνουν ζημιές κατά εξακολούθηση. Θα μείνουμε στο ζήτημα της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, καθώς σε μία ακόμα πρόωρη αποπληρωμή του χρέους προχωρά το ελληνικό δημόσιο. Μαζί μου είναι ο Βασίλης Πανός. Βασίλη, αφορά δάνεια που πήρε η χώρα μας στο πρώτο μνημόνιο. Ακριβώς, είναι μία πληροφορία που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ότι η Ελλάδα δηλαδή είναι έτοιμη να προχωρήσει άμεσα σε αποπληρωμή αυτών των δανείων. Πόσα είναι τα δάνεια αυτά? Ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, λήξεις του 2024-2025. Συνολικά τα δάνεια που λήγουν εκείνη την περίοδο είναι σε ύψος 22,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα θα αποπληρώσει πότε? Στις 15 Δεκεμβρίου τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, αυτή η στρατηγική θα συνεχίσει και μέσα στο 2024, όπου θα καταρτιστεί ένα πρόγραμμα εξόδου της Ελλάδος στις αγορές για να πάρει 7 έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ και να αποπληρώσει και άλλα δάνεια που λήγουν κοντά. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Νέο τσουκτερό πρόστιμο σε πολυεθνική εταιρεία για σκροκέρδια επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης, κυρίες και κύριοι, και συγκεκριμένα 1 εκατομμύριο ευρώ. Την ίδια ώρα, καταναλωτές, παρά τους ελέγχους και τα πρόστιμα, συνεχίζουν να αντικρίζουν, όπως θα ακούσετε να λένε, πανάκριβες τιμές στα προϊόντα. Την ώρα που η ακρίβεια δυσκολεύει πολλά νοικοκυριά να προγραμματίσουν σωστά τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό και να βγάλουν οικονομικά το μήνα, η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της με εντατικούς ελέγχους σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, επιβάλλοντας βαριά πρόστιμα. Ακρίβεια, πολύ. Τώρα τα μετράμε όλα, δυστυχώς. Πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για αθέμητη κερδοφορία επιβλήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην εταιρεία Jacobs Dow Egberts GR, ύστερα από έλεγχο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς. Μάλιστα, ο Υπουργός Ανάπτυξης σε δήλωσή του ανέφερε πως οι εντατικοί έλεγχοι στην αγορά οδηγούν πολλές φορές και σε μείωση στις τιμές στα ράφια. Η ελληνική κυβέρνηση είναι η μόνη στην Ευρώπη που διαθέτει και εφαρμόζει νόμο κατά της αθέμητης κερδοφορίας. Η διαρκής παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Ανάπτυξης στην αγορά εξασφαλίζει την τήρηση της νομιμότητας, τον υγιή ανταγωνισμό
και όπως αποδεικνύεται στην πράξη, μειώνει τις τιμές στα ράφια. Παράγοντες της αγοράς βλέπουν θετικά τους ελέγχους που πραγματοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, ωστόσο υποστηρίζουν ότι τα πρόστιμα από μόνα τους δεν θα λύσουν το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν θεωρούμε ότι βοηθούν τόσο πολύ τα πρόστιμα για τη μείωση των τιμών, όσο οι έλεγχοι. Όσο περισσότεροι έλεγχοι γίνονται στην αγορά, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε εναντίον της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, μόνο τον Νοέμβριο έγιναν 1.250 έλεγχοι σε επιχειρήσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από την αρχή του έτους οι έλεγχοι έχουν ξεπεράσει τους 20.600, με τα πρόστιμα να φτάνουν τα 10,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι καταναλωτές πάντως, που έχουν αρχίσει εδώ και καιρό τις περικοπές στα προϊόντα που αγόραζαν, κάνουν αιματηρές οικονομίες, καθώς οι τιμές έχουν φτάσει πλέον σε δυσθεώρητα ύψη. Τι οικονομία θα κάνουμε? Θα μείνουμε χωρίς φαγητό? Όπως όλα δείχνουν, εκτός από την οικονομία στα είδη πρώτης ανάγκης, τα ευάλωτα νοικοκυριά γεμίζουν το καλάθι του νοικοκυριού με φθηνότερα προϊόντα, προκειμένου να βγει ο μήνας. Λουκέτο σε σούπερ μάρκετ, γνωστή αλυσίδα στη Σπάρτη, έβαλαν οι ελεκτές της ΑΔΕ, κυρίες και κύριοι. Μαζί μου είναι η Θεοδώρα Ζαγανάκου. Θεοδώρα, αποδείξεις έκοβε, αλλά η φορή δεν τις έλαβε ποτέ. Ακριβώς, Βασίλη, και να πούμε ότι αυτή είναι μία ακόμα τρανταχτή περίπτωση φοροδιαφυγής που ήρθε στο φως μετά από καταγγελία που έγινε στην εφαρμογή απόδειξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πάμε λοιπόν να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Αυτή τη φορά λοιπόν πρόκειται για σούπερ μάρκετ στην Σπάρτη, μάλιστα είναι κατάστημα γνωστής αλυσίδας. Μόλις λοιπόν έλαβαν το οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έκαναν φύλο και φτερό τα φορολογικά στοιχεία και βρήκαν ότι το κατάστημα είχε 4 ταμιακές μηχανές, εκ των οποίων οι 2 μόνο έστελναν δεδομένα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ από τις άλλες 2, τους τελευταίους 12 μήνες, το συγκεκριμένο κατάστημα είχε κόψει, αλλά δεν είχε διαβιβάσει στην ΑΔΕ 116.200 αποδείξεις. Με άλλα λόγια, δεν διαβίβασε τζίρο 852.000 ευρώ, συν το ΦΠΑ 127.000 ευρώ. Να πούμε τώρα ότι στο κατάστημα επιβλήθηκε πρόστιμο 63.500 ευρώ, ενώ έχει ήδη αρχίσει έλεγχος τόσο για τις προηγούμενες χρήσεις, όσο και για το σύνολο του δικτύου της αλυσίδας, ενώ μπήκε και το λουκέτο των 48 ωρών. Θεοδώρα, σε ευχαριστώ πολύ. Με κίνδυνο ηλεκτροπληξία ζουν 1 στα 4 νοικοκυριά της χώρας μας, κυρίες και κύριοι, καθώς δεν διαθέτουν τις κατάλληλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Στην Ελλάδα τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά και δεν διαθέτουν ούτε καν ρελέ διαρροής. Είναι η αιτία που έχασε τη ζωή της πρόσφατα η 24χρονη Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Το πόρισμα των ειδικών αποκαλύπτει σοβαρά λάθη και παραλήψεις, καθώς το σπίτι της άτυχης κοπέλας δεν διαθέτει ρελέ, με αποτέλεσμα να πεθάνει από ηλεκτροπληξία μέσα στο μπάνιο του σπιτιού της. Ορολογιακές βόμβες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να εκραγούν, προκαλώντας ακόμα και το θάνατο σε περίπτωση διαρροής, είναι χιλιάδες παλαιά σπίτια που έχουν αναγερθεί πριν από το 1980, καθώς σχεδόν το 1 στα 4 δεν διαθέτει τις βασικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασφαλείας. Το κυριότερο, το ρελέ διαφυγής στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Τα παλιά σπίτια, τα παλιά διαμερίσματα, έχουν πρόβλημα με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Από τα 100 παλιά σπίτια που έχω επιθεωρήσει, γύρω στα 20-25 σπίτια λείπουν και τα ρελέ διαφυγής ή και οι γιώσεις. Αυτά τα σπίτια από την αρχή είχαν κατασκευαστεί χωρίς μέσο προστασίας της κατοικίας μας σε περίπτωση διαρροής από το ρεύμα, το λεγόμενο ρελέ διαφυγής, αλλά και χωρίς τα κατάλληλα καλώδια γείωσης που αφορούν τη λειτουργία του θερμοσύφωνα. Αυτό εδώ το όργανο, ας το πούμε έτσι, είναι το ρελέ διαρροής, το οποίο αναγράφεται, το οποίο έχει ένα μπουτόν τεστ, το οποίο όταν το πατάμε πρέπει να πέφτει. Είναι υποχρεωτικό από την νομοθεσία να υπάρχει αυτό το εξάρτημα σε όλους τους ηλεκτρολογικούς πίνακες και αυτή η ταμπέλα, ας το πούμε, αυτή η επιγραφή που λέει ότι δοκιμάζουμε τακτικά την καλή λειτουργία του ρελέ πατώντας το πλήκτρο τεστ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Υπάρχουν ήδη κλείδες ασφαλείας, δηλαδή ο ΔΔΕ όπως και όλες οι εταιρείες ρεύματος για να μπορέσουν να παρέχουν πλέον ρεύμα ζητάνε πιστοποιητικά. Νέα τροπή έρχεται να φέρει το πόρισμα για το θάνατο της 24χρονης Ειρήνης που έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της από ηλεκτροπληξία στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν έκανε μπάνιο με ανοιχτό θερμοσύφωνα. Οι εμπειρογνώμονες αρχικά παρατήρησαν ότι το καλώδιο της γείωσης που συνδέει το θερμοσύφωνα με τον ηλεκτρικό πίνακα ήταν καμένο. Ο ηλεκτρικός πίνακας δεν είχε ρελέ διαφυγής, ενώ στη δήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης τα στοιχεία αφορούσαν τα δεδομένα άλλου διαμερίσματος. Ήταν αναμενόμενο ότι το πόρισμα θα έλεγε ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ήταν προβληματική, όντως τελικά δεν υπήρχε ούτε ρελέ διαφυγής και επίσης δεν υπήρχε γείωση. Είχε κοπεί για κάποιο λόγο
Δύο πράγματα τα οποία τελικά συνέβαλαν στο θάνατο της κοπέλας. Προχειρότητα και προφανώς έλλειψη αρχών ελέγχου. Ο σύντροφος της 24χρονης είχε φύγει από το διαμέρισμα για να πάει να κάνει κάποια ψώνια. Όταν επέστρεψε από καθαρή τύχη, δεν έπαθε και αυτός ηλεκτροπληξία καθώς φορούσε παπούτσια. Δεν ήταν συνδεδεμένος ο αγωγός γεώσεως στη γραμμή που αφορούσε τη λειτουργία του ηλεκτρικού θερμοσύφωνα. Το οποίο και αυτό είναι ανεπιτρεπτό, διότι όλες οι συσκευές, όλες οι μπρίζες, όλα τα φωτιστικά σώματα υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν αγωγό γεώσεως και να είναι γεωμένα. Ο εισαγγελέας είχε διατάξει τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για το θάνατό της, ο οποίος αποδόθηκε σε ηλεκτροπληξία, ενώ η εισαγγελική παραγγελία αναζητούσε τυχόν ποινικές ευθύνες. Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε από το τεράστιο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας, αφήνοντας πίσω τις δεκάδες νεκρούς και πολλούς τραυματίες, με τους ισχυρούς ανέμους μάλιστα να φτάνουν ακόμα και τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Η Μαύρη Θάλασσα εισβάλλει με μανία σε παραθαλάσσιες περιοχές της Ρωσίας. Γιγαντιαία κύματα πλημμυρίζουν τους πρώτους ορόφους κτηρίων. Δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια, ενώ η ταχύτητα του ανέμου ξεπερνά τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Η καταιγίδα του αιώνα, όπως ονομάστηκε η κακοκαιρία, έπληξε τις νότιες περιοχές του Νταγκεστάν, του Κρασδοντάρ και του Ροστόφ. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρωσία λόγω των καταιγίδων. Εκατοντάδες δέντρα παρασύρθηκαν από τον άνεμο και αυτοκινητόδρομοι έγιναν χύμαροι. Περίπου 500.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην Κρυμαία. Στην Σεβαστούπολη, περισσότερα από 500 θαλάσσια ζώα έχασαν τη ζωή τους όταν πλημμύρισε το τοπικό ενηδρίο. Σφοδρή χιονοθύελα και ισχυροί άνεμοι σκέπασαν την Ουκρανία. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 ανάμεσα τους παιδιά τραυματίστηκαν. Στο σκοτάδι έμειναν 2.000 πόλεις και χωριά, σχεδόν 2.500 άνθρωποι. Στην Νότια Οδυσσό διασώθηκαν από σφοδρές χιονοθύελες. Πάνω από 1.500 οχήματα χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα χιόνια, ενώ 12 αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν. Καταστρόφα, конечно, серьезнейшего масштаба. Это даже не городского, а считай государственного, потому что. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 41 εργατών που έμειναν παγιδευμένοι επί 17 ημέρες σε οδική σύραγγα που κατέρευσε στα Ινδικά Ιμαλάια. Οι 41 εργάτες ήταν εγκλωβισμένοι στη μήκους 4,5 χιλιόμετρων υποκατασκευή οδική σύραγγα στο ορεινό κρατήδιο Ταραχάντα από τις 12 Νοεμβρίου. Οι διασώστες τρύπησαν σε βράχους και έφτασαν στους εργάτες μέσω ενός σωλήνα πλάτους 90 εκατοστών. Πρωταγωνιστής σε καταδίωξη μεγατόνων στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ένας 12χρονος. Ο ανήλικος έκλεψε ένα ανυψωτικό βάρους 17 τόνων και βγήκε στους δρόμους της πόλης Ann Arbor. Η αστυνομία τον εντόπισε και τον ανάγκασε να σταματήσει μετά από μια χαμηλών ταχυτήτων καταδίωξη που διήρκησε περίπου μία ώρα. Ο 12χρονος προκάλεσε ζημιές σε 10 οχήματα, ενώ μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε σε αναμορφωτήριο. Ένδρομοι επιβάτες κατεβαίνουν από αεροσκάφος. Ένας 38χρονος άνδρας άνοιξε απότομα την πόρτα έκτακτης ανάγκης και πήδηξε στην άσφαλτο, προκαλώντας χάος στο διεθνές αεροδρόμιο Louis Armstrong της Νέας Ορλεάνης. Η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του 38χρονου οφείλεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε κρίση πανικού. Θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε και κλίμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε ρυθμούς Χριστουγέννων μπήκε ο Λευκός Οίκος, με το Οβάλ γραφείο να στολίζεται με χιλιάδες λαμπάκια, ενώ στην προεδρική κατοικία τοποθετήθηκαν υπό την επίβλεψη της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ δεκάδες έλατα. Πάμε στην Νικόλ Ποφάντη που θα μας μεταφέρει τις εικόνες. Νικόλ. Σελίδες από χριστουγεννιάτικο παραμύθι θυμίζει ο Λευκός Οίκος Βασίλη. 98 χριστουγεννιάτικα δέντρα, 20 περισσότερα από πέρσι, 142.000 λαμπάκια και σχεδόν 34.000 στολίδια στολίζουν τους διαδρόμους του Λευκού Οίκου. Η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν επιμελήθηκε τη φετινή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Φαντασμαγορικό είναι το έλκυθρο του Αγίου Βασίλη που αιωρείται στον αέρα στο μεγάλο φουαγιέ, όπως και το σκηνικό με τα ζαχαρωτά. Η τραπεζαρία του Λευκού Οίκου έχει μετατραπεί σε εργαστήριο του Άγιου Βασίλη, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 4,5 χιλιόμετρα κορδέλας και 72 χριστουγεννιάτικα στεφάνια κοσμού τη βόρεια και τη νότια εξωτερική πλευρά του Λευκού Οίκου. Μάλλον υπερπαραγωγή το έλεσε όλο αυτό. Νικόλη, σε ευχαριστώ πολύ. Λαμπερή ήταν, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου που διοργάνωσε χθες το βράδυ ο ΨΑΠ.
την φαντασμαγωγική εκδήλωση στην οποία βραβεύτηκαν οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν που πέρασε. Παρακολουθήσατε ζωντανά και αποκλειστικά από τη συχνότητα του Action 24. Πάμε όμως να δούμε στο βίντεο που ακολουθεί στιγμές από τα χθεσινά βραβεία που δεν κατέγραψαν οι κάμερες της ζωντανής μετάδοσης. Οι καλύτερες και καλύτεροι της περσινής αγωνιστικής περίοδου βραβεύθηκαν χθες στη λαμπρή εκδήλωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Καλησπέρα σας από το Καλάμι στο γήπεδο. Από σε λίγα λεπτά θα αρχίσει ένας σπουδαίος αγώνας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους θεατές που μας βλέπουν στο Action 24. Είναι τα βραβεία που αποτελούν τη μεγαλύτερη τιμή για κάθε ποδοσφαιριστή και ποδοσφαιρίστρια. Καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, Φώτης Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού. Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν η βράβευση των αδερφών Παπαστεφανάκη. Θα ήθελα να πω στους φιλάς μας να μην φοβούνται να πηγαίνουν στα γήπεδα με το χρώμα της δικής της ομάδας. Καλύτερος προπονητής, Ματίας Αμέιδα της ΑΕΚ. Καλύτερη ξένη ποδοσφαιρίστρια, Νικόλα Ριμπάνσκα. Πάμε δυναμικά, μόνο όπι. Σας βράδυ, θα τα πούμε του χρόνου. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αθλητική επικαιρότητα με τον Γιώργο Σόμπολο και στη συνέχεια η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αμέσως μετά η επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και την Ανδριάννα Ζαρακέλη και στις 10 πίσω από τις γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.